Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όσους έχουν συνδεθεί από μακριά. Καλησπέρα σε όσους βρίσκονται στην αίθουσα. Σήμερα είναι η χαρά και τιμή για μας που έχουμε ομιλητή τον κύριο Σπύρο Καρακίτσιο, εξαιρετικό συνάδελφο, έμπειρο δάσκαλο και φίλο του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Ο κ. Καρακίτσιο είναι γνωστός για τον εστιασμό του στην βιβλιοθήκη και σήμερα θα μας μιλήσει για ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια της βιβλιοθηκής. Τους ενδοκράνους όγκους και τον τρόπο να τους προσεγγίζουμε και να τους διαγνώσουμε. Επομένως, ευχαριστούμε κύριε Καραβέκη που είστε μαζί μας. Ευχαριστούμε που είστε διαδόσεις μαζί μας. Μαζί μας είναι ο κύριος Φόρομπο, καθηγητής νευροχειρουργικής, που είναι ο άμεσος ενδιαφερόμενος κλινικός συνάδελφος, άλλος κλινικός συνάδελφος, για το θέμα των όγκων του κεφαλού και με την εμπειρία του, στο θέμα θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τη ματιά ενός νευροχειρουργού και τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που έχει για την απεικόνηση προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα από τα πιο δύσκολα νευροχειρουργικά προβλήματα που είναι η όγκη του κεφαλού. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και σας την επόμενη και ο λόγος αρχίζει να μου γίνει. Ναι, καλησπέρα σας. Πριν αρχίσω, θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τη μεγάλη μου χαρά και τιμή που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Και γιατί είναι μια ευκαιρία να είμαι στη Θεσσαλονίκη που τη λατρεύω, αλλά το σπουδαιότερο για μένα είναι ότι είμαι μαζί με φίλους και συναδέλφους που έχουμε πορευτεί δεκαετίες. Με τον κύριο Πρασόπουλο, φανταστείτε, ήμασταν στο Πανεπιστήμιο στην Κρήτη, αλλά ήμασταν και συμφοιτητές στην Αθήνα, στην Ιατρική Σχολή. Δηλαδή, τόσες, 2-3 δεκαετίες πριν. Και με τον κύριο Χατζηδάκη, που είναι υπεύθυνος, όπως είδα, των μεταεκπαιδευτικών μαθημάτων, έχουμε πορευτεί για πολλά χρόνια μαζί στην Ιατρική Σχολή, στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Το θέμα λοιπόν είναι η ενδοκράνη όγκη και ο ρόλος της νευροαπεικόνησης και η αλματώδης πρόοδος που έγινε τα τελευταία 10-15 χρόνια, ειδικά στο κομμάτι αυτό των όγκων και του κεντρικού νευρικού, νομίζω έπιασε τον υπερθετικό βαθμό. Δηλαδή, οι δυνατότητες που έχουμε να ανιχνεύσουμε τον όγκο, πρώτα απ' όλα, να δούμε, να ανιχνεύσουμε τον όγκο, να τον εντοπίσουμε, να δούμε τα σημεία, τα χωροκατακτητικά, τα κλασικά, να έχουμε πληροφορίες για τη μορφολογία, τη σύσταση του όγκου, να τον χαρακτηρίσουμε και να κάνουμε ιστολογική συσχέτιση. Μερικές φορές οι τομές πλέον είναι σαν slices ιστολογικά. Να κάνουμε διαφορική διάγνωση και παρακολούθηση και follow-up. Πολύ αδρά, έτσι, εκπαιδευτικά, οι όγκοι μπορεί να τις ορίσουμε τελείως αδρά σε τρία. Τα πρωτοπαθή νεοπλάσματα, περίπου εν τρίτων, δεν είναι απόλυτο αυτό. Οι μεταστάσεις και άλλοι όγκοι του κεντρικού νευρικού. Η διαγνωστική λοιπόν προσέγγιση αξίζει πριν πούμε στα μοντέρνα και στις προηγμένες τεχνικές να πούμε ότι υπάρχουν κριτήρια καλά καταξιωμένα και δρεωμένα δεκαετίες τώρα για την τεκμηρίωση της διάγνωσης που αφορούν ηλικία και εντόπιση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και στην εποχή τώρα που μιλάμε για τα perfusion, τα σπεκτρόσκοπη, να καθορίσουμε, να ξέρουμε την ηλικία του ασθενούς. Γιατί υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ιστολογικοί σε παιδιά ενήλικες, η εντόπιση, αν είναι ένδο ή εξωπαρεγχηματική, υπέρ ή υποσκηνιδιακή, και βέβαια να έχουμε πληροφορίες από αυτά που είναι γνωστά, δεν χρειάζεται να τα πούμε σε εικόνες, για τα όρια, το ηχονίδημα, κύστης, νεκρώσεις, αποτιτανώσεις, τι περιέχει μια εξεργασία στον εγκέφαλο. Ένα παράδειγμα έτσι, πριν πούμε σε εικόνες, υπερσκηνιδιακή όγκη, σε ενήλικες με διαφορά, μεταστάσεις βέβαια, γλίωμα, λέμφωμα. Στα παιδιά βλέπετε άλλες κατηγορίες ιστολογικών εντοτήτων, τελείως διαφορετική. Υπόσκηνιδιακά. Σε ενήλικες, μεταστάσεις, σε μαγειοβλάστομα, γλίωμα, υπόσκηνιδιακά λέμε. Στα παιδιά τελείως άλλη ιστολογία. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί εμείς μιλάμε με εικόνες. 35 χρονών, άνθρωπος με συμπτώματα αυξημένης ενδοκράνειας πίεσης. Βλέπετε λοιπόν την κυστική αυτή αλλίωση, το περιαστιακό είδημα, τα πιεστικά φαινόμενα στην τέταρτη κοιλία και τον όζο με το σκιαγραφικό με έντονη οζόδη πρόσληψη. 35 χρονών. Αιμαγκιοβλάστομα. Μια αρκετά χαρακτηριστική εικόνα, κύστη με όζο που παίρνει σκιαγραφικό.
Δεύτερο περιστατικό. Νομίζω ότι μοιάζει πάρα πολύ με το προηγούμενο. Βλέπουμε κύστη με υγρό μέσα, βλέπουμε αρώμιο με το κεφαλαιοθείο και όζο που παίρνει σκεραφικό. Μοιάζει πάρα πολύ με το αιμαγγειοβλάστημα. Αλλά εδώ έχουμε 3 χρονών. Αμέσως η πιο πιθανή διάγνωση εδώ είναι πυλεκυταρικό αστροκύτωμα. Η ηλικία και η εντόπιση είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικά κριτήρια. Εδώ, μερικές φορές η απεικόνηση έχει το προνόμιο να μην κάνει διαφορική διάγνωση, να είναι παθογνωμονική. Τέτοια εικόνα σε ένα μωρό με αυτό τον υδροκέφαλο που βλέπετε, την υποεπενδυματική διαφυγή εγκεφαλονοτιαίου, και βλέπετε τη μάζα αυτή στο χοροειδές πλέγμα, μια εικόνα τυπική φυλώματος σε μωρό, φυλώματος του χοροειδούς πλέγματος. Εδώ, μια άλλη εικόνα σε παιδί. Βλέπουμε την εστία στην ακολουθία φλέαρ με το αυξημένο σήμα. Τα αποφρακτικά σημεία, κοιτάξτε, φυσιολογική τέταρτη κοιλία και διάταση των πλαγίων κοιλιών, αποφρακτικός υδροκέφαλος από το χαρακτηριστικό αυτό γλίωμα του μεσαγκεφάλου, το τέκταρ γλίωμα. Σε παιδάκι πάλι. Στη μέση γραμμή, όγκος που κάνει αυτή τη διαπλάτηση, το expansion, τη διεύρυνση της τέταρτης κοιλίας, πρόσκυψη σκεραφικού, μία διάγνωση σχεδόν θα λέγαμε, μυελοβλάστημα σε παιδί. Εδώ μια εικόνα που με την πρώτη μπορεί να πει κάποιος ότι μοιάζει με μια αραχνοειδή κύστη. Αν και ίσως στην ταφένα είναι λίγο θολό το σήμα, κάτασπρο εδώ, κυστικό. Εδώ βλέπετε τη βασική αρτηρία. Και εδώ με το σκεραφικό δεν υπάρχει ίχνος πρόσκυψη σκεραφικού. Εδώ είναι το παθογνωμονικό της ιστορίας. Αυτή είναι η φλέαρ που βλέπετε αυτή τη θολερότητα, τη βρώμικη εικόνα του υγρού σε εισαγωγικά. Κοιτάξτε το diffusion. Αυτό σημαίνει ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο περιορισμό. Αυτό είναι ένα υλικό μέσα που δεν είναι υγρό. Δεν είναι αραχνοειδής κύστη. Είναι επιδερμοειδές. Είναι χαρακτηριστικό. Εδώ η diffusion μας δίνει τη διάγνωση και το ADC. Εδώ είναι ένα σκίτσο του επιδερμοειδούς που είναι αυτός ο πέρλι, σαν πέρλες, αυτός ο όγκος στην περιοχή στο νοπίστιο βόθρο. Εδώ που θέλει ίσως ένα έμπειρο μάτι να δει μια μεγάλη μάζα, που δεν τη βλέπετε, είναι η ίδια στην αξονική τομογραφία με το υπόλοιπο παρέγχημα, αλλά προκαλεί μεγάλη διεύρυνση του έσω ακουστικού πόρου. Με το σκεραφικό τα πράγματα είναι εύκολα, σαν ένα ακουστικό νευρίνωμα μεγάλο, πάλι παθογνωμονική εικόνα. Εδώ πάλι στη γέφυρο παρακεφαλιδική γωνία, αρκετά χαρακτηριστική εικόνα, με αυτή την ουρά, το dural tail, την πρόσληψη κατά μήκος της μήνυκας, ομοιογενής έντονη πρόσληψη σκεραφικού στην εικόνα του μηνυγιώματος. Μεταστάσεις περίπου 1/3 40% των ενδοκρανίων όγκων. Ξέρουμε όλοι, πνεύμονα, μαστό, μελάνωμα, οι πιο συχνές πρωτοπαθείς εντοπίσεις. Αιματογενής διασπορά, κατά κανόνα, σύμφωνα με τις γραφές, τη συμβολή φαιάς λευκής ουσίας, μεγάλο περιεστιακό είδημα, αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά, μικρή αιστεία με πολύ μεγάλο είδημα, και πρόσληψη σκεραφικού. Το τονίζω, γιατί θα αναλύσουμε ότι στους πρωτοπαθείς όγκους μπορεί να μην έχουμε πρόσληψη σκεραφικού. Στις μεταστάσεις έχουμε πάντα. Οι μεταστάσεις ακολουθούν, έχουν κύτταρα που δεν έχουν αιματογεφαλικό φραγμό. Άρα εδώ θα έχουμε πάντα πρόσληψη σκεραφικού. Τυπικές εικόνες, δεν θα επιμείνουμε εδώ. Εστίες με πρόσληψη, οζόδι, δακτυλιοειδή, είδημα σε αξονική τομογραφία, σε μαγνητική τομογραφία. Πολύ μεγάλη σημασία το σκεραφικό. Αυτή είναι μια εικόνα που έχει 30 μεταστάσεις, τις οποίες δεν τις βλέπετε, νομίζω. Εδώ υποθέτει κανείς κάτι, χωρίς σκεραφικό, αξονική. Κοιτάξτε με σκεραφικό. Είναι απαραίτητο να γίνεται έγχυση σκεραφικού όταν ψάχνουμε ασθενή για μεταστατικές εντοπίσεις. Σε μαγνητική τομογραφία αντίστοιχα, οπίστιο κρανιακό βόθρο, υπερσκηνιδιακά, πολλαπλές εστίες, πολλαπλές μεταστάσεις. Στον οπίστιο βόθρο, το επιμένω, όταν βλέπουμε σε ενήλικα, εδώ βλέπουμε 76 χρονών, μεγάλη εξεργασία. Εδώ βλέπουμε τα πιεστικά φαινόμενα, υδροκέφαλο, διάταση, τα κροταφικά κέρατα, είδημα, παθολογική πρόσληψη. Όπως συνηθίζω να λέω, νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3, διαφορετική διάγνωση. Μετάσταση. Είναι πολύ, πολύ πιο συχνό σε ενήλικα εξεργασία να συνιστά μετάσταση. Υπάρχουν μεταστάσεις, όπως εδώ στον εξωτερικό, υπέρβλητες, αιμορραγικές, που ξέρουμε από τα βιβλία, που συνήθως είναι από νεφρό, μαστοθυροειδή, αυξημένη πυκνότητα πριν το σκεραφικό και με πρόσληψη σκεραφικού. Αυτές είναι κάποιες άλλες χαρακτηριστικές μεταστάσεις που βλέπουμε στην ταφένα, άσπρο σήμα, αυξημένο σήμα, χαμηλό σε ταφείο,
περιεστιακό αγιογενές διδύματα κτηλιοειδές, πρόσληψης κερατικού. Εδώ είναι μεταστάσεις από μελάνωμα. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι από τη μελανίνη, που είναι, έχει παραμαγνητικές ιδιότητες. Το θέμα της τριπλής δόσης, το οποίο είναι ενδιαφέρον ειδικά και για τους νευροχειρουργούς και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να γίνεται παραπάνω από απλή δόση, να γίνεται τριπλή δόση όταν είναι κυρίως μονήρης αιστεία και υπάρχει ενδεχόμενο αφαίρεσης. Τότε πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι είναι μία η αιστεία. Αλλιώς, όπως βλέπουμε εδώ, στη μονή δόση της αιστείας και στην τριπλή δόση πολλαπλάσιας. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία στη μονήρη αιστεία. Μπαίνουμε στα γλιώματα. Στο πολύ ενδιαφέρον αυτό κομμάτι των πρωτοπαθών ενδοπαρηγηματικών όγκων του κεντρικού νευρικού, που είναι ένα πολύ ετερογενές γκρουπ όγκων. Βλέπετε αστροκυτώματα, λιγουδώνες γλιώματα, σαν πεπερλιγώματα. Κυρίως είναι σε μέση ηλικίας άντρες. Χωρίζονται στα χαμηλής κακοήθειας, όπως ένα παράδειγμα εδώ. Εδώ βλέπουμε σε νέο άτομο κροταφικό λογό. Ταυδίο και φλερ, βλέπουμε αυτό το διάχυτα αυξημένο σήμα, όχι έντονα πιεστικά σημεία. Και παίρνει ισχυραφικό ελάχιστα ή καθόλου. Low grade, χαμηλής κακοήθειας, αστροκύτωμα σε αξιονική τομογραφία μπορούμε να δούμε συχνά από τιτανώσεις. Το grade 3, το αναπλαστικό αστροκύτωμα, τα πράγματα εδώ υπάρχει παραπάνω χωροκατακτητικά σημεία όπως βλέπετε. Υπάρχει μια παριακή ανώμαλη πρόσληψη ισχυραφικού σε αυτό το αναπλαστικό αστροκύτωμα για να φτάσουμε στον βασιλέα. Αυτός ο όγκος, γιατί με προβλημάτισε πάρα πολύ και φεύγει από την ιατρική και πάει, πολλοί λένε, και σε θέματα μεταφυσικής. Το πολύμορφο γλιοβλάστομα, πολλοί το θεωρούν πλέον άλλη οντότητα. Είναι ένας απίστευτος καρκίνος. Πιθανόν να είναι ο πιο κακοήθης καρκίνος που έχει βρεθεί στην ανθρωπότητα. Μπορεί να το ακούγονται υπερβολικά αυτά, αλλά τέτοιος όγκος, ο οποίος δεν μεθύσταται, είναι τοπικός και σκοτώνει τον ασθενή ακόμα και με την καλύτερη θεραπεία, ίσως δεν έχει βρεθεί ακόμα. Δηλαδή, η πρόοδη τώρα στη θεραπεία, στη χειρουργική, στην ακτινοβολία, στα χημειοθεραπευτικά, σε πάρα πολλές μορφές καρκίνου έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Αυτός το πολύμορφο γλιοβλάστομα, όπως λέμε, και κυρίως για αυτό που τονίζω, επειδή είναι τόσο διηθητικός όγκος, παραμένει με πάρα πολύ κακή, όπως ξέρουμε, πάρα πολύ κακή πρόγνωση, ακόμα και με τα καλύτερα χέρια. Τα ποσοστά είναι πραγματικά πολύ άσχημα, δηλαδή λένε ότι πενταετία φτάνουν 5%, ένας μέσος όρος είναι 18 μήνες, είναι πολύ πολύ κακός καρκίνος, γιατί όταν ανακαλύπτεται, ήδη είναι σε κυταρικό επίπεδο κυμεριακό, γι' αυτό μπαίνουν μετά οι νεότερες μέθοδοι, πολύ πέραν της βλάβης που βλέπουμε. Να δούμε κάποιες εικόνες. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό γλιοβλάστομα. Βλέπουμε τον ανομοιογενή αυτό όγκο, εδώ με νέκρωση, με πρόσληψη ισχυραφικού. Κοιτάξτε το είδημα, τα χωροκατακτητικά σημεία. Πολύ έντονη πρόσληψη στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Εδώ αξίζει να σταματήσουμε λίγο. Αυτό είναι ένα κακοηθέστατο πολύμορφο γλιοβλάστομα. Κοιτάξτε το διηθητικό του χαρακτήρα σε αυτές τις εικόνες της TAF2. Όλο αυτό είναι αυτό που βλέπουμε ως είδημα. Ούτε αυτό καν δεν είναι είδημα. Είναι αυτό το spread, αυτή η επέκταση σε κυταρικό επίπεδο που μπορεί να βρίσκεται και πέραν και στο άλλο ημισφαίριο. Μετά το σχεραφικό, ελάχιστη πρόσληψη. Να βγάλουμε από το μυαλό μας ότι όπως σε άλλους όγκους, λογικά σε άλλους όγκους του ανθρωπίνου σώματος, η παθολογική πρόσληψη σχεραφικού, η έντονη πρόσληψη σχεραφικού συμβαδίζει με την κακοήθεια. Εδώ δεν συμβαίνει καθόλου. Υπάρχουν κακοηθέστατοι όγκοι, πολύ high grade γλιοβλαστώματα, τα οποία κουβαλούν τον αιματογεφαλικό φραγμό. Αυτό που είπαμε, αυτή την ιδιαιτερότητα που έχουν τα τριχοειδή στον εγκέφαλο, να έχουν αυτά τα ενδοθήλια που δεν επιτρέπουν να περάσουν ουσίες, φάρμακα, να περάσουν από την αιματική ροή στο διάμεσο χώρο. Άρα, πολλοί πρωτοπαθείς όγκοι έχουν τον αιματογεφαλικό φραγμό. Βλέπουμε πολύ μικρή πρόσληψη σε ένα κακοηθέστατο όγκο. Και εδώ παίζει ένα πρόβλημα και για τη βιοψία μετά, που θα πούμε. Και είπατε σαφώς και το σχολείο του νευροχειρουργού που είναι πλέον ειδικός. Αυτό είναι ένα διηθητικό γλιοβλάστημα. Εδώ το τυπικό, αυτή η πεταλούδα, η τραγική πεταλούδα που περνάει το μεσολόγιο, όπως βλέπουμε εδώ, και επεκτείνεται με παθολογική πρόσληψη σχεραφικού σε ένα πολύμορφο γλιοβλάστημα, αυτό το butterfly εικόνα. Το λέμφωμα, επίσης ένας άλλος
όγκος, ο οποίος δεν είναι τόσο συνηθισμένος και είναι τυχερός μάλλον όποιος το έχει. Στο AIDS, ειδικά στα πρώτα χρόνια, υπήρξε μεγάλη αύξηση λεμφώματος στο κεντρικό νευρικό, συνήθως είναι non-Hodgkin B-cell. Κυρίως να τον έχουμε στο μυαλό μας όταν έχουμε αλλοιώσεις υποεπενδυματικά, εντοβάθη αλλοιώσεις, με αυξημένη κυταροβρύθεια. Άρα, να είναι υπέρπυκνο στον αξονικό, χαμηλό ταφείο και η διάχυση να είναι περιορισμένη. Εδώ είναι μια εικόνα. Κοιτάξτε στο ταφείο πόσο σκούρο, πόσο χαμηλό σήμα έχει, επειδή είναι πολύ συμπαγή, πολύ αλλοιοβρυθή. Εντοβάθη επέκταση, εντόπιση και βέβαια το σκεραφικό πολλές φορές είναι τέτοιο. Ομοιογενές. Αρκετά έντονο και ομοιογενές. Αυτή είναι μια εικόνα λεμφώματος του κεντρικού νευρικού. Ποιοι είναι τώρα οι περιορισμοί, που είναι πάρα πολύ και σπουδαίοι, οι περιορισμοί της συμβατικής μαγνητικής που μιλούσαμε μέχρι τώρα. Πρώτον, πάρα πολύ σπουδαίο, προσδιορισμός των ορίων του όγκου, όπως προανέφερα. Ο όγκος είναι πέραν, όχι πέραν της αιστείας με την πρόσθεση του σκεραφικού, όπως είπα, μπορεί και πολύ πέραν της περιοχής με το αυξημένο ταυδείο. Μπορεί να έχει επεκταθεί πάρα πολύ. Άρα τα όρια στη συμβατική μαγνητική δεν τα βρίσκουν όπως πρέπει. Στη διαφορική διάγνωση. Στη διαφοροποίηση υποτροπής και μετακτηνικών αλλοιώσεων. Μεγάλο πρόβλημα στους ογκολόγους. Στο να διαφοροποιήσουμε κάποιες φορές, και θα πούμε πώς, πρωτοπαθή και μεταστατικό όγκο. Και στην εκτίμηση του βαθμού κακοήθειας. Εδώ η συμβατική λοιπόν μαγνητική δεν έχει απάντηση και μπαίνουν οι καινούργιες τεχνικές που αφορούν την κυταρική διάχυση, το diffusion imaging όπως ξέρουμε, μαζί με την τρακτογραφία, το fiber tractography. Το perfusion, που θα τονίσω ιδιαίτερα, για μένα αυτό είναι το καλύτερο όπλο που έχουμε στη διάθεσή μας, γιατί είναι απλό και εύκολο. Η φαρματοσκοπία, και μια αναφορά θα κάνω βέβαια μόνο για τη λειτουργική μαγνητική τομογραφία, που αυτές τώρα οι μέθοδοι δίνουν πληροφορίες πέραν της μορφολογίας. Για τη διάχυση λοιπόν, που ξέρουμε ότι χρησιμοποιείται για διαφορετική διάγνωση, για τα ισχυμικά, μπορεί να έχουμε πληροφορία για τον βαθμό κακοήθειας. Όσο πιο υψηλής κακοήθειας είναι ο όγκος, πιο συμπαγής, πιο high grade όγκος, πιο χαμηλά τα IDC. Άρα θα είναι αυξημένο το σήμα στα diffusion weighted imaging. Η επέκταση του όγκου στην περιοχή με το diffusion, διαφορετική διάγνωση με μη νεοπλασματικές βλάβες, θα πω παρακάτω γι' αυτό. Και βέβαια αυτή η τεχνική, η οποία είναι, στην αρχή θα δείξω μερικά παραδείγματα εντυπωσιακή σαν ζωγραφική πίνακες, αλλά έχει νομίζω χρησιμότητα πολλές φορές για τους νευροχειρουργούς, τον προεγχειρητικό σχεδιασμό. Αυτές είναι κάποιες εικόνες που έχουμε κάνει με τον Νίκο τον Παπα-Νικολάου, που συνεργαζόμασταν στο Πανεπιστήμιο στην Κρήτη. Αυτές είναι οι νευρικές οδοί, όπως παίρνονται, με το Mini Diffusion, όπου το σημαντικό δεν είναι να βγάζουμε τέτοιες όμορφες εικόνες. Σε αυτό το πολύ σπουδαίο άρθρο, παλιό μεν, αλλά ήταν πάρα πολύ σημαντικό όταν βγήκε, να διερευνήσει κάποιος αν αυτές οι νευρικές οδοί διηθούνται, καταστρέφονται ή παρεκτοπίζονται. Που είναι σημαντικό. Εδώ βλέπετε έναν όγκο πώς καταστρέφει τις ίνες στην περιοχή αυτή. Κοιτάξτε την ετερόπλευρη φυσιολογική. Ενώ εδώ, αυτό ήταν ένα μηνυγείωμα, πώς παρεκτοπίζονται να οι ίνες. Δεν καταστρέφονται, παρεκτοπίζονται. Εδώ ένας άλλος όγκος από το Πανεπιστημιακό του Ηρακλείου. Μια αναφορά στην θερματοσκοπία, που δεν θα επιμείνουμε βέβαια. Εδώ μιλάμε τώρα για πληροφορίες βιοχημικές. Μπαίνουμε πια στη βιοχημία του όγκου και την εκτίμηση της επιθετικότητάς του. Πολύ σπουδαία στη διαφορική διάγνωση όγκου, νέκρωσης, ειδήματος. Μπορεί να καθοδηγήσει τη στερεοτακτική βιοψία και να βοηθήσει πάρα πολύ στην διαφοροποίηση υποτροπής και μετακτηνικών βλαβών. Αυτό είναι το κλασικό φυσιολογικό φάσμα στον εγκέφαλο, εδώ είναι το NAA και η χολίνη, και αυτό είναι σε περίπτωση όγκου, με τη μεγάλη αύξηση της χολίνης. Κοιτάξτε, εδώ η χολίνη 8,7, αυτό είναι το single voxel. Σε ένα voxel, σε ένα σημείο παίρνουμε το φάσμα, όπου βλέπετε αυτό το φοβερά ψηλό σήμα της χολίνης, σε ένα κακοηθέστατο όγκο. Κοιτάξτε το NAA που είναι ένας κλασικός ραχλιοβλάστομα, πολύ ωφέλιμο. Αυτό το multi-voxel spectroscopy, όπου παίρνουμε από κάθε κουτάκι φάσμα, συνεπώς μπορούμε να δούμε πέραν της περιοχής, αυτό είναι σημαντικό εδώ, πέραν της περιοχής με το παθολογικό σήμα, και εδώ, και εδώ, και εδώ, να δούμε το σήμα, αν έχουν επηρεαστεί οι μεταβολίτες πια, η βιοχημία του όγκου. Και να πάρουμε βέβαια και χρωματικούς χάρτες, αν θέλουμε, το βλέπουμε εδώ, με το κόκκινο υψηλή χολίνη. Εδώ αξίζει να επιμείνουμε, γιατί το perfusion imaging είναι απλό.
Τα άλλα θέλουν είτε πολύ sophisticated πρωτόκολλα, θέλουν εξειδικευμένο προσωπικό για να μπορεί να κάνει φαρμακοσκοπία. Στο perfusion χρησιμοποιεί το σχηματικό που κάνει έτσι κι αλλιώ. Παίρνει πληροφορίε αιμοδυναμικέ για την οκειοβρύθια αγιογένεση. Το RCPV αντανακλά το βαθμό κακοήθεια, θα εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Πολύ σπουδαίο αυτό. Η στερεοτακτική όπλα. Δεν σημαίνει αυτό, νομίζω ότι είναι από τα σημεία που θέλω πολύ να ξεκαθαρίσουμε σήμερα, ότι η περιοχή με την παθολογική πρόσληψη σκεραφικού δεν είναι η ίδια ή δεν είναι απαραίτητα η ίδια με την περιοχή με την παθολογική αιματική διήθηση, το perfusion. Τι σημαίνει, όταν κάνουμε σκεραφικό και έχουμε κατάσπαση ή καταστροφή του μετεγκεφαλικού φραγμού, στην περιοχή αυτή έχουμε παθολογική πρόσληψη. Εδώ, ακριβώς το perfusion δεν δίνει απλά την καταστροφή του μετεγκεφαλικού φραγμού, δίνει πολύ παραπάνω πληροφορία. Είναι αυτό που λέγεται το vascular network. Είναι το δίκτυο, το αγκιακό, την αγκιοβρύθια, την νεοαγκίωση του όγκου, τα οποία είναι χαρακτηριστικά κακοήθειας. Συνεπώς, όπως οι χειρουργοί, το ιδεατό είναι να πάρουν από το πιο κακοήθες κομμάτι του όγκου βιοψία. Ανοίγω μια παρένθεση. Αυτός ο απίστευτος όγκος, το βιοβλάστομα, το ξέρουν όλοι, σαφώς οι νευροχειρουργοί πιο πολύ από όλους, μπορεί να έχει αυτό την μεταβολή και μέσα στον ίδιο τον όγκο. Μπορεί να πάρει από το σημείο να είναι 2 και από το άλλο δίπλα να είναι 4. Ή μέσα στον χρόνο, μέσα σε 3 μήνες, 4, να πάει να μεταβάλλεται το grading του όγκου. Είναι απίστευτος ο όγκος αυτός. Άρα το ιδεατό είναι να πάρουμε όχι από εκεί που έχει παθολογική πρόσληψη σκεραφικού, να πάρουμε από εκεί που έχει την αυξημένη. Το perfusion, την αγκίωση, το RCPV. Εκείνο είναι το σημείο, το πιο κακό ήθες του όγκου, που θα καθορίσει βέβαια και την πρόγνωση. Σαφώς μπορεί να βοηθήσει να δείτε στον καθορισμό των ορίων του όγκου, στη διαφορική διάγνωση και στην ανταπόκριση θεραπείας. Είναι απλή σαν μέθοδος, γίνεται με το σκεραφικό που κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Παίρνουμε τους χάρτες, δηλαδή δεν είναι κάτι όπως οι άλλες μέθοδοι που θέλουν μια παραπάνω εξειδίκευση. Εδώ παράδειγμα είναι ένας όγκος, όπου παίρνουμε, εδώ είναι οι χάρτες της αιματικής διήθησης του perfusion. Εδώ που είναι το κόκκινο, ας πούμε, που σημαίνει ότι είναι το πιο κακόηθες κομμάτι με την αυξημένη αιματική διήθηση. Τα στροκυτώματα, όπως προανέφερα, είναι πάρα πολύ ετερογενή. Όπως βλέπουμε ότι είναι ένα φάσμα αυτό στην neoplastic evolution. Και έχει μεγάλη ετερογένεια μέσα στον όγκο. Έχουν την τάση, λοιπόν, να διαφοροποιούνται σε περισσότερο κακοήθες μορφές με την πάροδο του χρόνου. Έχει μπει στη γεωγραφία, μάλιστα, με έναν καταπληκτικό ερευνητή στη Νέα Υόρκη που ήταν τότε, τώρα είναι στο Los Angeles, ο Λόου, που έχει γράψει πάρα πολλά για το perfusion. Το 1,75 σαν ένα threshold, σαν ένα όριο, και μου είχε δώσει 2-3 περιστατικά που είναι πραγματικά καταπληκτικά. Λοιπόν, κοιτάξτε ένα περιστατικό εδώ. Ταυδίο. Άλλο ένα, άλλο έτσι. Παρόμοια περιοχή. Άσπρο ταυδίο, άσπρο ταυδίο. Καθόλου σκεραφικό εδώ, καθόλου πρόσληψη. Πολύ έντονη και ομοιογενή πρόσληψη σκεραφικού. Αυτό είναι καλοϊθέστατο. Και αυτό είναι κακοϊθέστατο. Πώς. Σε αυτό που παίρνει σκεραφικό, βλέπετε εδώ, η χολήνη, καταρχήν το φάσμα είναι 0,90 η χολήνη προς NAA. Και το RCPV, το perfusion, είναι εκεί χαμηλό. Το άλλο που δεν έπαιρνε σκεραφικό, πρέπει να το τονίσω αυτό, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν έπαιρνε καθόλου σκεραφικό. Κοιτάξτε το RCPV πώς είναι. Αυτό το network, η νεοαγκίωση. 7,72. Αυτό είναι κακόηθες. Και η χολή είναι εκεί που είναι. Παρόλο το ότι έπαιρνε σκεραφικό το άλλο. Εδώ ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό για την προγνωστική αξία. Φανταστείτε τώρα ότι έρχεται ένας άνθρωπος να έχει πρόγνωση με το RCPV, να του πεις πώς θα εξελιχθεί. Κοιτάξτε έναν όγκο στο θάλαμο. Ένας όγκος μικρός. Στο φλεαρ ταυδίο δεν παίρνει καθόλου σκεραφικό. Και το RCPV, κοιτάξτε, είναι πολύ χαμηλό, κάτω από το 1,75, 1,40. Όλα τα στοιχεία εδώ δείχνουν πολύ καλά. Κοιτάξτε τι γίνεται, πάνω από ένα χρόνο, έτσι, 1,5 χρόνο, εδώ. Ο όγκος παραμένει σταθερός. Πολύ χαμηλής κακοήθειας και περνάνε 2 χρόνια. Κοιτάξτε άλλο, πόσο μοιάζει με τον προηγούμενο. Εδώ με το PIEA. Άσπρο στο ταυδίο, αυξημένο σήμα στις φλεαρ και ταυδίου. Δεν παίρνει καθόλου σκεραφικό. Κοιτάξτε, όταν πρωτοήρθε ο ασθενής, το RCPV πόσο είναι. 4,23.
σε έναν όγκο που είναι ίδιος στην κλασική μαγνητική με το προηγούμενο. 4-23. Αυτός, κοιτάξτε, 127 μέρες πώς εξελίχθηκε. Ένα καταπληκτικό παράδειγμα της προγνωστικής αξίας του perfusion για την πρόγνωση ενός όγκου. Εδώ, άλλο ενδιαφέρον, η διαφοροποίηση πρωτοπαθούς και δευτεροπαθούς εντόπισης. Πρωτοπαθούς όγκου από δευτεροπαθή εντόπιση. Εδώ ο ένας έχει μετάσταση, είναι μονήρης αιστείας, έτσι. Ο ένας έχει μετάσταση και ο άλλος έχει πρωτοπαθή αιστεία. Βάσει των κλασικών μεθόδων, νομίζω ότι είναι αδύνατο να το πούμε. Μοιάζει αυτό με πιο μεγάλο, να είναι πρωτοπαθές, πιο μεγάλο είδημα. Παίρνει σχεδιαφικό περιφερικά και ο ένας και ο άλλος έχει είδημα, βιαστικά σημεία. Κοιτάξτε λοιπόν, αυτός ο όγκος έχει αυξημένο το RCBV πέριξ του όγκου. Είναι αυτό το peritumoral spread, αυτό που λέμε η κυταρική, η διήθηση πέραν των ορίων του όγκου. Αυτό το κάνει μόνο ο πρωτοπαθής όγκος. Αντίθετα, αυτό το μεγάλο που τελικά είναι μετάσταση, η μετάσταση οριοθετείται και αυτό είναι σκέτο είδημα. Άρα μπορούμε εύκολα με το RCBV εδώ να διαφοροποιήσουμε αυτό, το οποίο με τη συμβατική μαγνητική είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο να διαφοροποιηθεί, ειδικά σε μονήρια αιστεία. Αν είχε 5 αιστείες θα ήταν σίγουρα υπέρ της μετάστασης. Αυτή λοιπόν είναι η μετάσταση όπου αυτή η περιοχή πέριξ του όγκου έχει χαμηλή αιμάτωση. Αντίθετα με αυτή που έχει αυτή την διήθηση. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα οντότητα που ασχολούνται πολύ, βέβαια, σαφώς οι ομολόγοι και οι νευροχειρουργοί, ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτό η ψευδοπρόοδος, που διαφοροποιείται αυτό που λέμε radiation necrosis, αυτό που συνήθως η νέκρωση μετακτηνική έρχεται πιο αργά, 1,5 χρόνο μετά. Εδώ, συχνά στο πρώτο τρίμηνο, μετά τη θεραπεία, χημιοάκτινο, έχουμε αύξηση της περιοχής με την πρόσληψη σχεραφικού, άρα δίνει μια εικόνα νόσου, προόδου της νόσου. Οι ασθενείς παραμένουν κλινικά σταθεροί. Η μετακτηνική νέκρωση, όπως προανέφερα, είναι μεταγενέστερη. Και εδώ πραγματικά οι καινούργιες τεχνικές μπορούν να βοηθήσουν το diffusion, το perfusion και οι σπεκτρόσκοποι, ώστε να διαφοροποιήσουμε αυτό την ψευδοπρόοδο. Εδώ είναι ένα παράδειγμα από τη βιογραφία, είναι αυτό. Βλέπουμε το baseline πριν τη θεραπεία, τον όγκο. Κοιτάξτε, 3 μήνες μετά τη θεραπεία, νομίζω ότι ο καθένας θα λέει ότι είναι μια υποτροπή. Εδώ πάει πολύ χάλια. 6 μήνες μετά υποχωρεί. Αυτή η ψευδοπρόοδος, όπου εδώ, αν βάλουμε τώρα μεταβολίτες, εδώ κοιτάξτε ένα παράδειγμα, μετά από νοσοθεραπεία 4 και 6 μήνες μετά τη θεραπεία. Εδώ είναι ο όγκος, εδώ βλέπουμε ότι είναι χειροτερεύει με την κλασική μαγνητική. Αντίθετα όμως, το perfusion που είναι κόκκινο, λιγοστεύει εδώ. Και ο ασθενής είναι και καλύτερα κλινικά. Και εδώ αρχίζει να εξαφανίζεται. Άρα πάει καλά. Αυτό είναι η ψευδοπρόοδος. Μάλιστα, πολλοί λένε ότι οι ασθενείς που εμφανίζουν αυτή την ψευδοπρόοδο, το pseudo progression, πάνε και καλύτερα. Με μια αντίδραση του οργανισμού στη θεραπεία και έχουν καλύτερη πρόγνωση. Μια μικρή αναφορά στην λειτουργική μαγνητική, που βέβαια οι νευροχειρουργοί μπορεί να τη χρησιμοποιούν, βλέποντας ακριβώς τις νευρικές οδούς, τις λειτουργίες, τη γεννητικότητα, την ενεργοποίηση περιοχών, της κινήσης ομιλίας, όρασης. Να εδώ βλέπουμε τον όγκο, θα το δούμε σε zoom. Να εδώ είναι ο όγκος. Εδώ είναι ο γεννητικός φιλιός από το finger tapping. Που βέβαια φαντάζομαι για έναν νευροχειρουργό είναι πολύ βοηθητικό να ξέρει τα όρια του όγκου και πού είναι οι περιοχές, οι λειτουργικές αντίστοιχα. Και πάμε στο τελευταίο κομμάτι, το οποίο για μένα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όπως ο Κόκορας εδώ προσπαθεί ο Κακομοίρης να μιμηθεί τα φλαμίγκος. Υπάρχουν πολλές οντότητες που μιμούνται όγκους. Και εκεί πρέπει να ξέρουμε, ακριβώς όπως είπα, πολλά στοιχεία και από την κλασική ακτινολογία. Για μένα, και θα το πω και πολλές φορές παρακάτω, να ξέρουμε τα πάντα για τον ασθενή, το ιστορικό, όλη την κλινική εικόνα, πώς ήρθε, πώς ήρθαν τα συμπτώματα, και να χρησιμοποιήσουμε και τις καινούργιες μεθόδους. Θα βάλω ορισμένα τέτοια μνημεοπλασματικές οντότητες που αποδίδουν μια εικόνα παρόμοια με όγκο. Αλλά με εικόνες. Αυτή είναι μια εικόνα που φαίνεται πολύ άσχημη, πολύ άγρια. Αυτή είναι πρώτον density, αυτή είναι η παλιά εποχή που εγώ την πρόλαβα. Ήταν πιο γλυκιά ακολουθία στο κεφάλι, την οποία την καταργήσαμε, δυστυχώς, όταν βγήκε η κυφλαία. Και αυτή είναι τα δύο. Κοιτάξτε αυτή την εικόνα της εξεργασίας, που δίνει μάλιστα και σαν σημεία χωροκατακτικά, που ακολουθεί συνεχώς την εικόνα του θηλυκού. Αυτή είναι μια μεγάλη, τυπική
ετεροτοπία της φαιάς ουσίας. Τίποτα, μια ετεροτοπία. Παρότι με την πρώτη ματιά δίνει μια εικόνα όμορφη. Εδώ είναι πάρα πολύ ωραίο περιστατικό. Εδώ βλέπουμε σε αξονική τομογραφία αυτή την εξεργασία και τα μεγάλια. Είναι στη μέση γραμμή, περίπου στην περιοχή του Κοναρίου. Γερμήνωμα κάποιους όγκους του Κοναρίου, αρκετά ομοιογενής πρόσληψη. Εδώ ένα από τα σφάλματα του μαγνήτη, το artifact, δίνει τη διάγνωση. Το βλέπετε αυτό. Αυτό είναι artifact παλμικότητας. Αυτό είναι αγγείο. Και βλέπουμε και στην Οδηγία, όπως φαίνεται, το αγγείο είναι ανέβρισμα της πλάβας του γαλινού. Αυτό είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Ότι εδώ δίνει αυτό το artifact, όπως βλέπουμε και στη βάση του κρανίου, σε όλες τις μαγνητικές, από την παλμικότητα, πολλές φορές αυτό το artifact, εδώ μας βοηθάει στη διαφορετική διάγνωση. Και βέβαια εδώ είναι πολύ εύκολο, γιατί είναι αυτό το flow void, το κενό μέσα, που είναι το ανέβρισμα της πλάβας του γαλινού. Εδώ μια άλλη οτρότητα, που μοιάζει με μια χωροκατακτητική εξεργασία. Κοιτάξτε, αυτή είναι τα φένα. Αυτό το popcorn, που είναι άσπρο στην ταφένα, μαύρο στην ταφένα, αυτό το λογοτό, το popcorn, απίαδος, όπως λέγεται, μαύρο, αρκετές μαύρες περιοχές στην ταφδίου, ειδικά στην Grandi Endeco, αυτές της μαγνητικής επιδεκτικότητας, μαυρίζει πάρα πολύ, εναπόθεση αιμοσιδηρήνης ή από τιτανώσεις σε περίπτωση αγγειακής δυσπλασίας, όπως το καβέρνωμα. Καβέρνωμα σαν τζιόμα. Εδώ μια εικόνα που πραγματικά κάποιος θα λέει ότι είναι μια χωροκατακτητική εξεργασία. Αυτή είναι μια φλέαρ εικόνα. Και εδώ είναι το σκεραφικό. Κοιτάξτε πώς παίρνει σκεραφικό με ένα παχύ τείχομα. Και εδώ στα όρια. Ένα κλου στη διαφορική διάγνωση είναι αυτό που λέγεται incomplete ring, που δεν κλείνει ο κύκλος. Αυτή είναι αυτός ο τύπος της MS. Ο tomb affective MS που είναι, που δίνει εικόνα όγκου και βέβαια θα πρέπει να βοηθηθεί κάποιος από την κλινική διάγνωση, γιατί πραγματικά με την πρώτη βλέπει ένα άγριο όγκο, μπορεί να, να ψάξει για άλλες αιστείες, να ψάξει τον ευράξονα, να ψάξει την κλινική εικόνα. Αυτή είναι μια εικόνα πάντως που μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας της σκλήνης κατά πλάκας υπό τη μορφή όγκου, θα το tomb affective MS. Εδώ μια εικόνα που δείχνει, μάλλον τυπική έτσι, πρόσφατη εικόνα με την πολύ χαρακτηριστική αγγειακή κατανομή. Ένα πρόσφατο ισχυμικό έμφρακτο σε χώρο κατανομής της αριστερής μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας. Ήδημα ασαφοποίηση ευλάκων, παρεκτόπιση της μέσης γραμμής, συμπίεση της πλάγιας κοιλίας. Κοιτάξτε τώρα μια μαγνητική, που μοιάζει λίγο. Έχει τα σαφή όρια, σφινοειδή τριγωνική μορφολογία, φλέαρ και σκεραφικό. Εδώ αυτό λέω ότι εδώ αν βάλουμε perfusion, θα με νιώσει φυσικά αυτό στο έφρακτο, δεν έχει αιμάτωση. Αν βάλουμε όλα τα σπεκτρόσκοπη, θα βοηθηθούμε. Αλλά πάρα πολύ σπουδαίο να ρωτήσουμε τον ασθενή. Ένας ασθενής, αυτό είναι αναπλαστικό ιστορικίτωμα, με οξύ πρόσφατο ισχυμικό έμφρακτο και ένας ασθενής με όγκο, κατά κανόνα έχουν τελείως διαφορετική κλινική εικόνα. Στο ισχυμικό έμφρακτο, όπως ξέρουμε, είστε τώρα καλά και έχει ευνίδια εισβολή. Δηλαδή πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας την κλινική εικόνα. Να έχουμε όλα τα δεδομένα για τον ασθενή για να προχωρήσουμε στην διάγνωση, που εδώ τα όρια στην αρχή μπορεί να αποπροσανατολίσουν για ισχυμικό. Αυτό ήταν ένα αλαπλαστικό αστρογγύλι. Εδώ μια άλλη ογκωτική εξεργασία. Βλέπουμε, εδώ είναι τα φένα. Άσπρο τα φένα, έχει σημασία. Όπως τότε με τη μελανίνη που έλεγα. Εδώ είναι μαύρο στην ταφδίο. Εδώ είναι η φλέα με το ίδιμα του Αγίου Ιωαννές και το σκεραφικό, κοιτάξτε πώς είναι. Περιφερική πρόσληψη σκεραφικού. Μπορεί να πει κάποιο μετάσταση, μπορεί να πει κάτι άλλο, μπορεί να πει πορτοπαθή όγκο. Αυτά που κάνουν εντύπωση είναι το άσπρο τα φένα, μαύρο τα δύο. Και εδώ είναι πια παθογνωμονικό. Ο ίδιος όγκος, όπως βλέπουμε την πρόσληψη σκεραφικού, κοιτάξτε το diffusion. Πάρα πολύ περιορισμένο. Σημαίνει ότι μέσα το υλικό είναι παχύρευστο. Είναι πίον. Οι νεκροτικές μεταστάσεις έχουν diffusion ελεύθερο. Είναι νέκρωση. Αντίθετα, το πίον είναι φλεγμονή και έχει τέτοιο diffusion. Αυτό και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό από απόστημα ενδοκεφαλικό. Μερικές φορές τα πράγματα μας βοηθάνε γιατί αποστήματα μπορεί να έρχονται ως συνέχεια φλεγμονών από παρακείμενα στις ανατομικές δομές. Όπως εδώ βλέπουμε με τοπία κολπίτιδα,
Βλέπετε το έγινα κιόλα λίγο εδώ. Νομίζω ότι έχει άλλη εικόνα τέτοια. Εδώ είναι το σχεδιαστικό. Λοιπόν, μετά την ετοπία, κολπιτίδα τη φλεγμονή και βλέπουμε ενδοπαρηχηματικό απόστημα ως συνέχεια, ως συνέπεια της μετοπίας κολπίτιδας. Εδώ είναι πιο εύκολο, γιατί έχουμε το οδηγό σημείο τη μετοπία κολπίτιδα. Ή κάποιες φορές, εδώ είναι πολύ ωραία εξονική. Έχουμε μια εστιακή βλάβη στον οπίσθιο βόθρο, αλλά εδώ είναι η κατάληψη των μαστοειδών και η οστική διάβρωση στο οστούν πια, το λιθοειδές, έτσι. Και αυτό είναι μια φλεγμονώδης αποστηματική συλλογή. Εδώ, ο ένας ασθενής έχει μεταστάσεις και όλος αποστήματα. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να διαφοροποιήσει τη διαφορά με τη συμβατική μαγνητική. Δακτυλίδια που παίρνουν σχεραφικό, περιεστιακό είδημα. Οι φλεγμονές και οι όγκοι κάνουν αγκιογενές, δακτυλιοειδές είδημα. Δεν το κάνουν πολλά πράγματα. Άρα, εδώ ο μόνος τρόπος είναι το diffusion, που σας λέω. Εδώ, αυτή την περίπτωση λοιπόν, που το diffusion είναι ελεύθερο, είναι νεκροτικό, είναι μεταστάσεις. Και εδώ που είναι παχύρευτο, ποιόδες, είναι αποστήματα. Και αυτό είναι ένα τελευταίο περιστατικό, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Μου το δάλησε από τη Βραζιλία μια φίλη μου, όπου έχουμε έναν ασθενή, βλέπετε αξονική. Μια εξεργασία με ένα είδημα, μάλλον δακτυλιοειδές, έτσι, περιεστιακό. Και αυτό είναι το follow-up. Κοιτάξτε πόσο άγριο γίνεται. Περνάει τη μέση γραμμή εδώ το έντυμα, έχει κατάσπαση εντύπωμα στα μετωπία και έρατα, πιεστικά φαινόμενα. Κοιτάξτε τις αντίστοιχες μαγνητικές στον ίδιο ασθενή. Στη φλέα, τα βδύο και αυτή η ανομοιογενής πρόσληψη σχεραφικού. Εδώ θα λέγαμε το διοβλάστομα, λέμφωμα, μια βλάβη που περνάει το μεσολόβιο, το γόνι του μεσολοβίου, πάει να γίνει butterfly. Αυτή είναι τώρα η εξέλιξη. Όπως είδαμε τις αξονικές, κοιτάξτε πώς εξελίσσεται στο follow-up η βλάβη. Μια εξεργασία. Εδώ θέλει δηλαδή, το κλου για να προχωρήσει κανείς τη διάγνωση, γιατί στην αρχή είναι κάτι προφανές. Έχουμε μια εύκολη διάγνωση, βιοβλάστομα λέμφωμα. Δηλαδή είναι εύκολο να βρεις ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, στη μισή τιμή. Αλλά πρέπει να δεις όλη την εικόνα, τελικά το αυτοκίνητο είναι μισό. Το κρίσιμο είναι αυτό, κοιτάξτε εδώ. Το follow-up είναι 11 μέρες μετά. Δεν υπάρχει όγκος που είναι 11 μέρες μετά. Αυτό ήταν ένα αποδεδειγμένο, σε ανοσοκατασταλμένο, αμοιβαδικό, τελείως άτυπο περίεργο, αμοιβαδικό απόστημα. Πρέπει να έχουμε σε γνώση τα πάντα. Δηλαδή η εικόνα σε εμάς τους ακτινολόγους έχει θεοποιηθεί και όχι άδικα με την πρόοδο που έχει κάνει η ακτινολογία. Αλλά πρέπει να βάζουμε όρια και να τα συσχετίζουμε και με τα υπόλοιπα ευρήματα. Και εμείς και εκείνοι. Έτσι, συμπερασματικά, η νευροπικόνηση βασίζεται στους ενδοκράνιους όγκους στη μαγνητική τομογραφία, η οποία είναι εξέταση επιλογής, σαφώς για την ανίχνευση, εντόπιση, επέκταση και διαφορική διάγνωση. Υπάρχουν, να τα θυμόμαστε πάντα και να τα έχουμε στο νου, αυτά τα συμβατικά, τα καλά καταξιωμένα κριτήρια για τη διαφορική διάγνωση, ηλικία εντόπιση, να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας, ηλικία εντόπιση. Είναι πάρα πολύ σπουδαία η νευροαπεικόνηση στην καθοδήγηση βιοψίας και την παρακολούθηση, το follow-up ασθενών. Εκτιμά τα βιολογικά χαρακτηριστικά των όγκων και το βαθμό κακοήθειας. Εκτιμά υποτροπή, τυχόν υπολοιπόμενο όγκο ή μετακτηνικές αλλοιώσεις. Και πάρα πολύ σπουδαίο, δίνει πληροφορίες μορφολογικές, που είναι η κλασική μαγνητική, κυταρικές, αιμοδυναμικές, το perfusion, που το τόνισα, μεταβολικές με τη φαρμακοσκοπία και λειτουργικές με την λειτουργική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την εξαιρετική ομιλία, γιατί ήταν διδακτική. Με βάση τη δομή, το θέμα είναι μεγάλο, είναι μεσάριο. Εγώ νομίζω ότι κερδίσω τους παράδειγμα τα περισσότερα δυνατά από ένα θέμα δύσκολο, γιατί μας δώσετε την έμφαση στα σημεία κλειδιά. Και όχι μόνο στο καθένα από αυτά, αλλά κυρίως στο συνδυασμό όλων αυτών. Επομένως, ήταν πραγματικά εξαιρετικά διδακτική ομιλία. Μας έκανε να αντιληφθούμε ότι τις πληροφορίες που έχουμε πρέπει να τις αξιοποιούμε σε συνδυασμό και μόνο στους δυνατούς τρόπους, και ότι αυτό μπορεί να μας φτάσει σε ένα αρκετά καλό αποτέλεσμα. Παρόλες τις αντικειμενικές δυσκολίες και τα όρια της απεικόνησης που ο ίδιος μας εκθέσει.
Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ομιλία. Πριν να παρακαλέσουμε τον κ. Κόρμπιν για τα σχόλιά του, αν υπάρχει κάποια ερώτηση από τους συναδέλφους που είναι στην αίθουσα ή που μας παρακολουθούν, στον ομιλητή μας, ας την κάνει. Όποιος παρακολουθεί, σηκώνει το χέρι, κάνει unmute τον εαυτό του και υποβάλλει την ερώτηση του κ. Καραμπέτη. Αν όχι, θα υπάρχει, και μέχρι ενδεχομένως να υπάρχει μια ερώτηση, θέλω να παρακαλέσω τον κ. Κόρμπιν. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Προσόπουλε, καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να σας συγχαρώ για τη σειρά αυτών των εκπαιδευτικών μαθημάτων. Και φυσικά να συγχαρώ τον κύριο Καραμπέκιο για την παρουσίαση ένα ανθολόγιο της απεικόνησης των νόμων του κεντρικού νευρικού συστήματος. Θα εκμεταλλευτώ τις παρουσίες μου για να κάνω όχι μία παρουσίαση, αλλά έναν σχολιασμό όπως αρμόζει. Στα περισσότερα τα οποία έπρεπε και κυρίως να αναδείξω αυτά τα οποία έχουν σημασία από την άλλη πλευρά, αυτό που σημαίνει από πήγα ασθενή από το αθλητολογικό και που ενδεχομένως να είναι χρήσιμα στου νεότερου ασθενεί, σε νεότερου συναδέλφου. Το πρώτο απ' όλα είναι για τη διάγνωση. Στη διάγνωση δεν έχει τόσο σημασία να προσεγγίσουμε με ακρίβεια παθολογοανατόμου την εικόνα. Αυτό είναι ένα από τα συνηθισμένα λάθη και αυτό μερικές φορές οδηγεί και τους υπόλοιπους, φανταστείτε τους ογκολόγους, φανταστείτε τους νευρολόγους, φανταστείτε ειδικού παθολόγους, ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εξοικείωση του ανθρώπου εγκεφάλου τόσο πολύ, οι οποίοι παρασύρουν σε μια παθολογοανατομική διάγνωση. Άρα θα έλεγα ότι το πόρισμα το ακτινολογικό πρέπει να είναι πόρισμα ακτινολογικό. Τι είναι χρήσιμο, όχι τόσο η παθολογοανατομική προσέγγιση, που προφανώς μπορεί να είναι μια ανάλυση, μια προσέγγιση, όσο η εντόπιση. Σε αυτό έχει πάρα πολύ σημασία και πολύ αξία αυτό το υποκαραδείγματος. Αλλά αυτή η εντόπιση πρέπει να είναι χρήσιμη και για αυτό που θα βάλει τα χεράκια τα εκεί πέρα. Μπορεί να περιγράψετε τις γειτονικές δομές. Μπορείτε να, φυσικά να πείτε είναι επεξκινήριος, αλλά σε ποια έλικα, σε ποια άβλακα, αν περιλαμβάνει αγγεία μέσα, νεύρα, στον πίσω κρανιακό βόθρο. Όσο πιο αναλυτικός είναι κανείς στην περιγραφή των ανατομικών δομών, τόσο πιο χρήσιμος είναι. Ένα δεύτερο πράγμα το οποίο θεωρώ ότι έχει στον προεγχειρητικό σχεδιασμό σημασία. Εδώ βέβαια δεν ήταν το αντικείμενο, γιατί είναι έξω από το εγκέφαλο, είναι τα μηνυκιώματα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για εμάς και ακόμα δεν έχει πλήρως υπαρκτεί η σύνταξη αυτών των εξωπαρικηματικών όντων. Γιατί είναι εντελώς διαφορετική η προετοιμασία και η χειρουργική προσέγγιση αν ένα νεαρός να είναι πολύ σκληρό ή αν είναι σοκ, μαλακό. Είναι η χειρουργική τεχνική διαφορετική. Και θα πω και στο τελευταίο, το οποίο νομίζω ότι μας αγγίζει όλους, που είναι η μεταχειρητική απεικόνηση. Είναι το πιο δύσκολο σημείο από όλα. Είναι εκεί που πονάμε, γιατί το είπε ο κ. Καραμπέκης, πρέπει να έχουμε όλες τις πληροφορίες και εσείς δυστυχώς δεν έχετε ποτέ όλες τις πληροφορίες. Ο λόγος είναι ότι δεν έχουμε ένα ηλεκτρονικό ιατρικό τρόπο να ακολουθεί τον ασθενή με όλη τη σειρά των εξετάσεων. Επίσης, ο ασθενής πηγαίνει από κέντρο σε κέντρο ή από πόλη σε πόλη ή ανάλογα πώς τι θα ακούσει ότι θα αναζητήσει το καλύτερο για τον αυτό, με αποτέλεσμα η πληροφορία αυτή τη συνέχεια που είναι πολύ σημαντική να χάνεται. Άρα λοιπόν επιμείνετε κατά το δυνατόν να έχετε όλες τις εικόνες και βέβαια είναι πολύ χρήσιμο να επαναλαμβάνουμε την απεικόνηση. Δεν χρειάζεται δηλαδή να δεσμευόμαστε σε μια απεικόνηση απαραίτητα. Όταν κάτι δεν μας αρέσει, μπορούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να τον επαναφέρουμε και να τον εξετάσουμε και να τον ξαναμελετήσουμε ή οτιδήποτε κρίνουμε σκόπλο. Άρα λοιπόν, για να το συνοψίσω, διάγνωση δεν σημαίνει παθολογοανατομική διάγνωση του παθολόγου. Ιατρικός φάκελος εξαιρετικά σημαντικός οι συνεργασίες με τους υπόλοιπους συναδέλφους για να έχουμε όλες τις πληροφορίες για να είμαστε όλοι καλύτεροι. Και τέλος, η παρακολούθηση νομίζω ότι είναι το κλειδί για μια σωστή αντιμετώπιση. Ευχαριστώ. Πολύ σε λίγα τα σχόλια σας και τα κρατάω, γιατί νομίζω είναι χρήσιμα για όλους μας και για τους νεότερους περισσότερο, αλλά και για όλους μας.
Πραγματικά το να επιδιώκει κανείς την τελική διάγνωση, σαν μάλλον στην τελική σου λέει, τη διάγνωση, αποτελεί πρόκληση. Αλλά δεν αποτελεί το στόχο. Προφανώς δεν υπάρχει διαφορετική διάγνωση, αλλά τα άλλα στοιχεία που υποτίθεται επαναλαμβάνουν για να επιβεβαιωθούν. Το ποια είναι η ανατολική επέκταση σε λεπτομέρειες όμως, αυτό έχει εξαιρετική σημασία για τον Πρωθυπουργό. Η τελική διάγνωση του φανεί ποια είναι, αλλά επί του πρακτέου μπορεί να μην αλλάζει πάρα πολύ τα πράγματα. Όσο αφορά το φάκελο, που προφανώς πρέπει να υπάρξει και στον τομέα που ξέρουμε τι προσπάθειες γίνονται γι' αυτό, προφανώς πρέπει να υπάρχει και η συνεννόηση, ότι τότε είναι προσωπική κοινωνική τιμή. Δηλαδή τα οικονομικά συμβούλια που το ΑΧΕΠΑ ίσως άρχισε να τα εγκαταστήσει, αλλά είναι σημαντικά γιατί όταν συζητούν όλοι μαζί, τότε τουλάχιστον μπαίνει όλη η πληροφορία στο τραπέζι. Άρα να μπει και σε αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά. Δεν ξέρω αν ο κ. Καραμπέκης θα ήθελε κάτι να προσθέσει αυτά τα σχόλια. Ναι, το μόνο που θα ήθελα να πω, συμφωνούμε απόλυτα κυρίως με το θέμα της παρακολούθησης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα, πρόσφατα είχα γίνει για μία στο Ηράκλειο με τον καθηγητή της ογκολογίας για το θέμα των ανθρώπων που κάνουν θεραπεία, βλέπουν αυτή την ψεύδο προόδο. Υπάρχει πάρα πολύ ψεύδο ανταπόκριση, αυτό το η νέκρωση μετακτηνική και δεν ξέρουν πού πατάνε, αν είναι εκεί που πραγματικά μπορεί να βοηθήσει πολύ η απεικόνηση, κυρίως με τις νεότερες τεχνικές. Για το πρώτο το θέμα της διάγνωσης, υπάρχουν και κάποια αιρετικά τέτοια άρθρα. Κυρίως όσον αφορά το βιοβλάστημα, το οποίο εμένα είναι το απίστευτο και το κυρίαρχο, που λένε, αυτό είναι προβοκατόριο που θα πω, ότι είναι ο μόνος τομέας στην ιατρική που η ακτινολογία μπορεί να περάσει και τη χειρουργική. Γιατί? Γιατί ακριβώς μπορεί ο χειρουργός, και επειδή κάνει λάθος, να πάρει από κάπου και να ξέρουμε ότι έχει grade 2 όγκο. Ενώ η απεικόνιση δίπλα να έχει μια κολλήνη, ένα φάσμα στο διπλανό σημείο, και να κάνει slides με τις νεότερες τεχνικές σε ιδρύματα φοβερά, που μπορεί να πει ότι υπάρχει δίπλα 4. Γι' αυτό πάει έτσι. Γιατί αυτό το ότι, ακόμα και το ξέρετε καλύτερα από όλους μας εσείς, ένας άνθρωπος με γλιοβλάστομα, αυτό ακούγεται και λίγο ειρωνικό, όταν πάει καλά, λένε ότι αμφισβητείται η διάγνωση. Πάνε πίσω να δούμε, είπα αλήθεια, είναι τόσο πραγματικά τρομακτικός αυτός ο όγκος που το χειρίζεστε επί καθημερινής βάσεως, που εκεί πραγματικά θέλει τα όρια της βλάβης, γιατί στο κεφάλι, και μόνο στο κεφάλι, γι' αυτό λέω ότι στο κεφάλι δεν υπάρχει τίποτα, δεν είναι να βγάλουμε όσο μπορούμε και να βγάλουμε και παραπάνω. Πρέπει να αφήσουμε έναν ασθενή με λειτουργικό, ζωντανό και με κινητικότητα και με λειτουργίες. Αντίθετα, ας πούμε, στο έντερο, στο σηκώτη, μπορεί να κόψεις και μισό μέτρο παραπάνω. Δεν χάλασε ο κόσμο. Στο κεφάλι είναι πράγματι πάρα πολύ σπουδαίο και έχω δει πάρα πολλά παραδείγματα σε ανθρώπους που λες ότι βγήκε τέλεια όγκος και μετά από δεν ξέρω πόσο καιρό, πώς διασπείρεται αυτή η οντότητα που μερικοί, έστω και σε μεταφυσικό επίπεδο, λένε ότι μπορεί να είναι κάτι άλλο, μια άλλη οντότητα, ένας άλλος όγκος, ένας άλλος καρκίνος. Αυτή πραγματικά αυτό το γλιοβλάστομα είναι ένα τρομακτικό πράγμα και εσείς το κάνετε καλύτερα από όλους. Γιατί το παλεύετε κατά πέρα. Ευχαριστούμε για τα σχόλια του κ. Καραμπέκη. Βλέπω ότι υπάρχει μια ερώτηση από τον κ. Διατάφυλλο Γερούλκη, καθώς συνάδελφο νευροαχτινολόγο, μέχρι πρόσφατα διευθυντή στον Παπα-Νικολάου, που υποβάλλει ερώτημα ή πρόταση, πως με τόση αξία θα έχει και μια αναφορά στο μοριακό προφίλ των όγκων, αν και δεν ήταν ακριβώς ο στόχος της ομιλίας αυτός. Είναι λίγο έξω, αλλά δεν ξέρω αν έχετε, κ. Καραμπέκη, θα θέλετε να κάνετε κάποια σχόλια στο. Ναι, σαφώς και έχει απόλυτο δίκιο, γιατί υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με το μοριακό προφίλ και το. Αλλά εδώ ήταν πραγματικά ένα εκπαιδευτικό, μια παρουσίαση εκπαιδευτική σε βασικές αρχές και της κλασικής συμβατικής μαγνητικής και των νεότερων τεχνικών. Γι' αυτό δεν προχωρήσαμε. Σαφώς έχει δίκιο. Εγώ ίσως μια επόμενη φορά να μπει σε αυτά που έχουν και πιο ερευνητικό ενδιαφέρον. Αλλά ακόμα δεν έχουν και πολλά από αυτά δεν έχουν κατασταλάξει πλήρως. Κάποια άλλη ερώτηση, σχόλιο, παρατήρηση από παλιστάμενους όσους με βλέπουν μακριά. Αν όχι, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ μεστή ώρα για όλους μας. Κερδίσαμε όλοι από αυτό σε ένα θέμα που είναι δύσκολο, που είναι καθημερινό, που είναι πρόκληση και που η συνεργασία είναι απαραίτητη και με τους συναδέλφους και με τους νευρολόγους και με τους οντολόγους.
Επομένως, κύριε Καραβέλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πόλο, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και όλους τους συμμετέχοντες που ήταν παρόντες, κυρίως όσους ήταν είναι στην αίθουσα, αλλά και όσους μας παρακολουθούν. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια σήμερα.